Ελάχιστε ημέρε απομένουν για να λήξει η προθεσμία τη εφάπαξη τη πρώτη δόση του ένφια και όπω συμβουλεύουν οι ειδικοί, καλό θα ήταν οι υπόχρεοι να ελέγξουν τα στοιχεία των ακινήτων του και τα ποσά που αναγράφονται στο εκαθαριστικό πριν προχωρήσουν στην πληρωμή του φόρου. Οι Έλληνε έχουν στην κατοχή του ακίνητη περιουσία ύψου 761,38 δι ευρώ, σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία για τον ένφια του 2022 που έδωσε στη δημοσιότητα η ΑΔΕ. Η ακίνητη περιουσία του 2021 ήταν στα 643 δις ευρώ και η σημαντική αύξηση που προκύπτει οφείλεται στην αναπροσαρμογή των αντικειμενικών αξιών. Οι ιδιοκτήτε που κατοικούν στο λεκανοπέδιο παρά το γεγονό ότι η αξία των ακινήτων λόγω τη αναπροσαρμογής των αντικειμενικών αξιών αυξήθηκε κατά 24,64% είδαν το ύψο του φετινού έμφυα να μειώνεται κατά 8,47%. Έτσι διαμορφώνεται σε 1,2 δις ευρώ από 1,31 δις που ήταν το 21. Τη μεγαλύτερη μείωση στον ένφια διαπιστώνουν ωστόσο οι κάτοικοι των νησιών του Ιωνίου και αυτό αν και η αξία των ακινήτων τους αυξήθηκε κατά 15% μετά την εφαρμογή των νέων αξιών. Συγκεκριμένα, ο φόρος μειώθηκε σε ποσοστό 20,95% σε σχέση με πέρσι. Στη συνέχεια ακολουθεί Κρήτη, που είχε μείωση στον ένφια κατά 19,09% και το Βόρειο Αιγαίο με τον ένφια να μειώνεται κατά 19,06%. Σε ό,τι αφορά στην περιφέρεια Δυτικής Ελλάδα, οι 359.957 ιδιοκτήτε ακινήτων διαθέτουν ακίνητη περιουσία 23,37 δισευρώ. Ο φόρο που καλούνται να πληρώσουν ανέρχεται στο ποσό των 84 εκατομμύριων ευρώ. Στην Ηλία τώρα, οι 77.565 ιδιοκτήτε ακινήτων διαθέτουν ακίνητη περιουσία περίπου 5 δισεκατομμύριων ευρώ. Ο φόρο που καλούνται να πληρώσουν ανέρχεται στο ποσό των 16 περίπου εκατομμυρίων ευρώ. Από τα στοιχεία αυτά προκύπτει ότι και στη Δυτική Ελλάδα αλλά και στην Ηλία ο φετινός έμφυα είναι μειωμένος.